Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Για μια ακόμα φορά αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την έγκριση του σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης του ελληνικού. Να δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται η μεγαλύτερη επένδυση στην Ελλάδα με τη βοήθεια της Ελένης Μπότα. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Βέβαια είναι η επένδυση στο ελληνικό μετά και τη χθεσινή τρίτη αναβολή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Βλαζάκη, ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και προκάλεσε σωρία αντιδράσεων. Η συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου θα επαναληφθεί την ερχόμενη Τρίτη. Οι αρχαιολόγοι ζητούν να κηρυχθεί αρχαιολογικός ο χώρος και ουσιαστικά θέτουν υπό αμφισβήτηση το μνημόνιο που έχει υπογραφεί μεταξύ κυβέρνησης και της Ελληνικού ΑΕ. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρει κανένας τι πρόκειται να γίνει. Η κυβέρνηση επιχείρησε χθες με διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου να πει ότι θέλουμε, είναι η βούλησή μας να γίνει η επένδυση στο ελληνικό και δεν θα δεχτούμε κολλησιεργίες. Όμως δυστυχώς η επένδυση του ελληνικού δεν είναι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το αρχαιολογικό. Έχει και ένα κομμάτι το οποίο είναι εξίσου σοβαρό, είναι και το δασικό. Το Δασαρχείο Πειραιά έχει χαρακτηρίσει δασική με έκταση 37 στρεμμάτων, αρκετά μεγάλη για το σύνολο της επένδυσης. Η Ελληνικό έχει προσφύγει κατά της απόφασης αυτής και αναμένουμε την απόφαση από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, η οποία δεν αναμένεται να βγει πριν από τις αρχές Οκτωβρίου. Αν το κομμάτι αυτό τελικά χαρακτηριστεί δασικό, όπως είπε και ο πρόεδρος της Lambda Development, είναι και η αχίλλειος φτέρνα της επένδυσης. Τίθεται μένει στον αέρα η επένδυση, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί γιατί ένα κομμάτι θα χαρακτηρίζεται δασικό, οπότε δεν μπορεί να προχωρήσει. Επίσης έχουμε και κάποιες άλλες εκκρεμότητες, πρέπει να γίνει και ένας διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός για το καζίνο. Υπάρχουν ακόμη φορείς μέσα στην έκταση του ελληνικού οι οποίοι πρέπει να μετακομίσουν. Ως εκ τούτου, αυτό που λέγαμε οι μπουντόζες να μπουν στο τέλος του 2017 είναι στόχος αδύνατος.